Ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών Wolfgang Schäuble διαβεβαίωσε πως οι Ευρωπαίοι δεν θα απογοητεύσουν την Ελλάδα και θα ανοίξουν την πόρτα σε νέες αρρωγές. Ενώ χαρακτήρισε μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα την ανάκαμψη εκ μέρους της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα δείξει στον ελληνικό πληθυσμό ότι το μέλλον του βρίσκεται στην Ευρώπη, προέβλεψε ο Υπουργός σε συνέντευξή του που θα δημοσιευθεί στο αυριανό φύλλο της εφημερίδας Bild, η οποία έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα αποσπάσματα. Η άσκηση της Προεδρίας είναι πηγή ταυτότητας, αυτοπεποίθησης, υπερηφάνειας. Η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα και για την Ευρώπη, συνέχισε ο Υπουργός, ο οποίος είχε συχνά στο παρελθόν φάνη επικριτικός έναντι της Ελλάδας. Τα προβλήματα του διασυνοριακού εμπορίου στα βόρεια και νησιωτικά της χώρας μας, τα προβλήματα του φυσικού και ηλεκτρονικού παρεμπορίου και τα προϊόντα από μίμησης αποτέλεσαν αντικείμενο συζήτησης που είχε την Κυριακή ο πρόεδρος της Εθνικής Ομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, κ. Κορκίδης, με τον πρόεδρο της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου της Κομισιόν. Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου της Κομισιόν είναι αρμόδια για ζητήματα που αφορούν στον καθορισμό και την εφαρμογή της κοινή εμπορική πολιτική και στις εξωτερικές οικονομικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην εν λόγω Επιτροπή κατατίθενται εκθέσεις, γνωμοδοτήσεις, τροπολογίες και άλλα έγγραφα των θεμάτων της αρμοδιότητάς της, τα οποία έχει δικαίωμα να τροποποιήσει και να αποφασίσει να υποβάλει στην ολομέλεια του Κοινοβουλίου. Σε ιδιώτες περνούν όλες τις συναλλαγές για τα ακίνητα. Η συγκεκριμένη δράση θα υλοποιηθεί μέσω του κτηματολογίου, το οποίο μετατρέπεται σε φοροεισπρακτικό μηχανισμό του Υπουργείου Οικονομικών προκειμένου να διασφαλιστούν τα έσοδα από τον φόρο ακινήτων. Οι ιδιώτες θα αναλάβουν τα γραφεία κτηματολογίου που θα δημιουργηθούν αναδήμου. Μέσω αυτών εξετάζεται να πραγματοποιείται και η πληρωμή του νέου φόρου ακινήτων στα πρώτα γραφεία που θα ανοίξουν στον Πειραιά και στη Θεσσαλονίκη. Πάντως, στα γραφεία κτηματολογίου θα καταβάλλονται όλοι οι φόροι που αφορούν τις συναλλαγές για ακίνητα, αναλογικό δικαίωμα δημοσίου, αναλογικό δικαιώματα, τέλη περί της εταιρείας του κτηματολογίου και διάφορα άλλα τέλη και παράβολα.